Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα tutorial για τον Araka Blade Point. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας ό,τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος που θέλει να παίξει rank και να κάνει τα πρώτα του βήματα στο competitive κόσμο του Araka με 10-1 bonus tips. Πριν όμως ξεκινήσουμε, όσοι από εσάς είδατε τα προηγούμενα βίντεο και διαβάζατε τα comments, σίγουρα είδατε αυτό, αλλά και αυτό το comment που με έκανε να αναρωτηθώ ποιος είναι αυτός που ξέρει τόσα. Μετά από πολύ ψάξιμο, έμαθα ότι είναι ο νούμερο 34 τακέντα στο σερβερ και κάτοχος του Moonbane Slayer Official Solo Tournoi του 2022, γνωστός ως Δαμοκλές στον Araka ή Κώστας Plays στο Twitch. Ο Κώστας λοιπόν μας βοήθησε να φτιάξουμε το σημερινό βίντεο. Κάντε like και subscribe και πάμε να ξεκινήσουμε. Το να επιλέξεις χαρακτήρα ίσως είναι δύσκολο μερικές φορές, γιατί δεν ξέρουμε τι μας ταιριάζει. Στον Araka όμως, εάν πάμε στο Hero, θα δούμε κάτω δεξιά ένα πεντάγωνο που μας δίνει μια ιδέα για το ρόλο κάθε χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει κάθε γωνία. Survival είναι η ικανότητα να επιβιώνει ο χαρακτήρας πιο πολύ στη μάχη. Το Control είναι η ικανότητα να αναταράσει ή να διακόπτει την κίνηση του αντιπάλου με τα γνωστά interrupt. Το Mobility έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα μπορείς να κινηθείς. Damage. Απλά πράγματα. Το πόσο damage μπορείς να κάνεις. Support. Έχει να κάνει με το heal και με την ικανότητα να βοηθά τους συμπαίκτες να μένουν στη μάχη περισσότερο ή ακόμα και να ξεφύγουν. Όλα τα παραπάνω έχουν να κάνουν με τα skills και την ulti κάθε χαρακτήρα και όπως ξέρουμε μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε 3 ή 2 αν έχει αναβαθμιστεί ο παίχτης για κάθε skill ή ulti. Πράγμα το οποίο σημαίνει πως το διάγραμμα μπορεί να αλλάξει ελαφρώς. Όπως παραδείγματος χάρη συμβαίνει και στη Γιωτόχιμε, που εάν επιλέξουμε τη δεύτερη ούλτη, βλέπουμε πως το survival σίγουρα είναι περισσότερο. Γνωρίζοντας πλέον όλα αυτά, περιορίζουμε τις επιλογές μας σε αυτό που μας αρέσει. Εδώ μπορεί να αναρωτιέσαι, αφού μιλάς για competitive, τι σημασία έχει τι μου αρέσει. Εγώ θέλω ένα σπασμένο χαρακτήρα να ανέβω γρήγορα. Και εδώ θα σε διακόψω και θα σου πω πως τον Araka έχει να κάνει πιο πολύ με το πόσο καλός είσαι εσύ σαν παίχτης και όχι τόσο με το χαρακτήρα που επιλέγεις. Επίσης, όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει, το κάνεις πάντα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορώ να σου δώσω μερικές εύκολες και καλές επιλογές για τα πρώτα σου βήματα. Εάν λοιπόν είσαι σαν εμένα και σου αρέσει το support, θα σου συνιστούσαν επιφύλακτα τη Zipping In. Αν από την άλλη θες να ρίχνεις πολύ ξύλο, γιωτόχι με. Για το απόλυτο control, θα σου έλεγα Viper Ning. Τώρα, αν θες να βρίσκεσαι τη μία στιγμή εδώ και την άλλη εκεί, η ματάρη είναι για σένα. Τέλος, εάν είσαι και λίγο βιτσιόζος, σου αρέσει να τις τρως και να μην νιώθεις τίποτα, ο μοναχός Tian Hai είναι ο πιο σκληρός εκεί πέρα έξω. Και τώρα που διάλεξες χαρακτήρα, πιστεύεις πως είσαι έτοιμος να ανοιχτείς τη μάχη. Περίμενε όμως, υπάρχει και κάτι ακόμα. Στα talents μπορούμε να επιλέξουμε τα glyphs, τα οποία είναι διάφορα passive που μας επιτρέπουν να διαφοροποιούμε το χαρακτήρα. Είναι κοινά για όλους και χωρίζονται σε 4 χρώματα με 6 θέσεις και 5 επιλογές στο καθένα. Ένα πολύ ευέλικτο setup είναι να βάλουμε στο κόκκινο το mauve και το πράσινο ό,τι έχει να κάνει με το stamina και στο μπλε το cooldown. Πολλούς συνδυασμούς μπορούμε να κάνουμε, όμως στο βίντεο αυτό αναφερόμαστε στα βασικά και γι' αυτό, αν θες να μάθεις περισσότερα, μπορείς να μπεις στο βίντεο που θα βρεις στο description. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Πριν ξεκινήσει η μάχη και αφού έχουμε επιλέξει χαρακτήρα, πρέπει να δούμε πού θα εμφανιστούμε. Οι ονομασμένες περιοχές έχουν περισσότερα loot boxes και οι χρυσές έχουν πιο πολλές πιθανότητες για high tier loot. Καλό θα ήταν να έχετε το νου σας στο χάρτη αυτό, ακόμα και αν έχετε ήδη επιλέξει πού θα ξεκινήσετε, για να έχετε εικόνα από πού θα ξεκινήσουν οι αντίπαλοι. Μόλις μπήκες, προτεραιότητα το loot, όσο πιο γρήγορα τόσο καλύτερα. Ίσως και να πιάσεις κάποιον άτυχο αντίπαλο που δεν βρήκε όπλα ακόμα. Εξοικειώσουμε τις περιοχές και τα μυστικά τους για να είσαι πιο αποτελεσματικός. Τα loot boxes χωρίζονται σε 3 κατηγορίες. Τα μπλε που είναι τα πιο κοινά, τα πορτοκαλί που έχουν περισσότερες πιθανότητες για το απόλυτο loot και τα πράσινα που κυρίως πετάνε soul gems. Και μιας και τα αναφέραμε, τα soul gems είναι εξίσου σημαντικά με τα όπλα και την πανοπλία σου. Μπορούν να σου δώσουν passives όπως περισσότερο attack, defense ή ακόμα και poison on attack. Μπορούν επίσης να αλλάξουν ακόμα και τη συμπεριφορά των όπλων κάνοντάς τα πολύ πιο αποτελεσματικά. Μπορείς να μπεις στο free training, να τα βρεις όλα εκεί και να τα δοκιμάσεις. Ένας τρόπος να κινούμαστε γρηγορότερα είναι το charge cancelling. Θέλει λίγο εξάσκηση, αλλά είναι απλό.
Τρέχοντας, ξεκινάμε ένα charge attack και κατευθείαν, χωρίς να αφήσουμε το charge, πατάμε το κουμπί για το dodge για να συνεχίσουμε να τρέχουμε. Φυσικά, μπορούμε να το συνδυάσουμε και με grapple που ακολουθείται από horizontal attack για να διανύσουμε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Το scale rush είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος να κινηθούμε γρηγορότερα. Και ένα ακόμα tip είναι τα παράθυρα. Όταν πηδάς μέσα από παράθυρο, μπορείς να κάνεις cancel το animation πατώντας space ξανά. Και αυτό σου επιτρέπει να καλύπτεις μεγαλύτερη απόσταση. Τα θεμέλια του combat στον Araka είναι βασισμένα στο πέτρα ψαλίδι χαρτί. Και τι εννοώ με αυτό, πάμε να σας εξηγήσω. Το combat διαδραματίζεται με quick attack, δηλαδή απλά το πάτημα του κουμπιού επίθεσης, το blue focus attack που γίνονται έχοντας το κουμπί επίθεσης παρατεταμένα πατημένο και το parry που εκπέμπει μια κόκκινη άβρα γύρω μας. Αυτά τα τρία λοιπόν είναι το πέτρα ψαλίδι χαρτί. Το blue focus νικάει το quick attack, το parry το blue focus και το quick attack το parry. Δημιουργώντας λοιπόν με αυτά μια συγχορδία και προσπαθώντας να διαβάσουμε τον αντίπαλο, μπορούμε να κερδίσουμε τις περισσότερες μάχες. Επίσης, μην βασίζεστε στον ίδιο τρόπο επίθεσης κάθε φορά. Ανακατέψτε τις επιθέσεις σας ή κάντε κανένα parry bait για να κρατήσετε τον αντίπαλό σας σε αμηχανία. Dark Tide Coins, τα νομίσματα του παιχνιδιού. Πολλοί το θεωρούν άχρηστο γιατί είναι αφελής. Εσύ όμως θα δεις πόσα μπορείς να κάνεις με αυτά και θα καταλάβεις. Θα αξιοποιείς τα σεντούκια που βρίσκεις παντού στο χάρτη. Και πέραν των consumables και των bug expansion, μπορείς να πάρεις τα Lucky Soul Gem Bug που έχει random soul gems. Μπορείς να αγοράσεις revive για τους teammates σου. Το overpowered Moonbane Charm με το οποίο μπορείς να εξαπολύσεις τη δύναμη του φιδιού Moonbane σε μια περιοχή του map, ή ακόμα και το σφυρί που σου επιτρέπει να αλλάζεις το όπλο σου σε ένα αντίστοιχο της ίδιας κατηγορίας. Για να βρεις αρκετά νομίσματα ώστε να μπορείς να τα αξιοποιήσεις στο έπακρο, θα πρέπει να ανοίγεις loot boxes, να τα παίρνεις από τα remains των αντιπάλων σου και να κάνεις quest. Υπάρχουν τριών ειδών quest: τα κίτρινα, τα μπλε και τα κόκκινα. Τα κίτρινα μπορεί να είναι cash hunt που πρέπει να πας να ανοίξεις ένα συγκεκριμένο σεντούκι, salute που πρέπει να κάνεις το emote salute σε ένα συγκεκριμένο altar, ή blessing που θα πρέπει να βαρέσεις μια καμπάνα 3 φορές. Τα δύο πρώτα σου δίνουν 2.500 και το blessing 4. Τα μπλε quest είναι bounty που σου εμφανίζουν ένα κόκκινο κύκλο στο χάρτη, όπου κάπου εκεί βρίσκεται κάποιος εχθρός. Εάν τον νικήσεις, παίρνεις 6.000 dark tide coins. Τέλος, έχουμε το κόκκινο, το οποίο κάνει εσένα το bounty του lobby και αν επιβιώσεις για ένα συγκεκριμένο διάστημα, κερδίζεις 12.000 dark tide coins. Να θυμάσαι πως άλλο είναι το solo και άλλο τα duo και τα trio. Όταν παίζεις duo ή trio, να εμπιστεύεσαι τους συμπαίκτες σου. Να προσπαθείς να συνεργάζεσαι με αυτούς και να θυμάσαι πως αν είστε μαζί και πιάσετε κάποιον μόνο του, οι πιθανότητες να ξεφύγει είναι μηδαμινές. Δεν χρειάζεται να δίνουμε όλες τις μάχες. Κάποιες φορές το να κρυφτούμε ή να τρέξουμε για λίγο μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την κατάσταση καλύτερα. Ίσως στο παράθυρο αυτό να βρεθεί κάποιος άλλος να ξεκινήσει τη μάχη και εμείς να μπούμε τη στιγμή που πρέπει. Το grappling hook είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την εκτέλεση διάφορων combo στον Araka Blackbeard, εξού και το όνομα grapple combo. Τα grapple combo είναι βασικά για τους νέους, αλλά και για τους βετεράνους στον Araka, καθώς είναι σχετικά εύκολα τα περισσότερα και κάνουν μεγάλη ζημιά στη ζωή του αντιπάλου. Τα περισσότερα grapple combo ξεκινάνε με το λεγόμενο ACCA, δηλαδή αριστερό κλικ, πάτημα του κράουτς για περίπου 1 δευτερόλεπτο 2 φορές συνεχόμενα και μετά ξανά αριστερό κλικ. Μετέπειτα πρέπει να κάνετε uppercut, δηλαδή κράουτς και δεξί κλικ. Και ύστερα, πρέπει γρήγορα να κοιτάξετε το έδαφος ή να ρίξετε ένα grapple σε έναν μικρό άσπρο κύκλο που θα έχει ακριβώς κάτω από τον αντίπαλο. Όμως, όσο το κάνετε αυτό, δεν πρέπει να πατήσετε κανένα κουμπί κατεύθυνσης, καθώς μπορεί να σας χαλάσει το ρυθμό. Τέλος, βάσει με το όπλο που κρατάτε, θα κρατήσετε πατημένο το δεξί ή το αριστερό κλικ μέχρι να ακούσετε τον ιδιαίτερο ήχο που θα επισημάνει ότι το όπλο είναι έτοιμο για να κάνει μια focus επίθεση. Στον κόσμο του Ναράκα, μόνο οι ισχυρότεροι επιβιώνουν. Γι' αυτό, οι κινήσεις σου πρέπει να είναι ακριβείς και ο νου σου συγκεντρωμένος. Εάν θες να επιβιώσεις.